Συγκινηθήκατε κατά τη διάρκεια της απολογίας σας? Λογικό δεν είναι μετά από 6 χρόνια να έχω την ευκαιρία να μιλήσω για όλα αυτά που έχουν γίνει στο νησί, και όχι μόνο από εμάς, αλλά από τόσους χιλιάδες θελοντές και ντόπιους. Ήταν μετά από 6 χρόνια όλο αυτό που έχουμε περάσει και που περνάμε, ήταν η πρώτη φορά που μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω. Τονίσατε πολλές φορές ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τις αρχές. Ακριβώς. Τότε υπήρχε αυτή η διάθεση και από τις αρχές αλλά και από εμάς να συνεργαστούμε, γιατί ο κοινός μας στόχος τότε ήταν να σώνουμε ανθρώπους, κανένας άλλος. Οπότε όσο πιο πολλοί άνθρωποι, όσο πιο πολλά πλωτά μέσα υπήρχαν, τόσο πιο καλά θα ήταν για τους ανθρώπους που έρχονταν. Είδαμε ότι δεν ήρθαν τελικά μάρτυρες από το λιμενικό. Δεν ήρθαν, δυστυχώς. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Θυμωμένος. Πολύ. Γιατί ήμασταν με ανθρώπους τους οποίους πραγματικά ξενυχτήσαμε πολύ μαζί, πάρα πολλές ώρες και πολλές μέρες και νύχτες, με πολύ δύσκολες, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, και απλά δεν εμφανιστήκαν εδώ. Για να πούνε τα αυτονόητα, για να πούνε την αλήθεια, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Η ερώτηση του εισαγγελέα, έτσι ότι μήπως κάνατε κάτι που διευκόλυνε κάποιους να σκεφτούν ότι εσείς διευκολύνατε, πώς σας φάνηκε? Τι να σας πω. Εννοείται πως όχι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, βοηθώντας τους ανθρώπους, αποτρέποντας τους πνιγμούς των ανθρώπων, να διευκολύνουμε τι? Τι ακριβώς να διευκολύνουμε? Πώς? Όταν στις παραλίες, δίνοντας κουβέρτες, δίνοντας στεγνά ρούχα, κάνοντας το ΕΚΑΒ, κάνοντας πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους, είναι διευκόλυνση αυτό? Πραγματικά δεν μπορώ να, ούτε καν να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Η δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία, χωρίς η αστυνομία να έχει ιδέα για τις διασώσεις στη θάλασσα, χωρίς να έχει ιδέα για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαμε στη θάλασσα, τίποτα. Απλά ήταν ένα, ας πούμε, μια δικογραφία εντυπωσιασμού. Για να πετύχουν δεν ξέρω τι, θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Το λιμενικό ποτέ δεν ρωτήθηκε, και όταν είχα έρθει στην κυρία ανακρίτρια τότε, εγώ είχα πει να πάρουν τους λιμενικούς, τους αξιωματικούς που συνεργαζόμασταν, να τους ρωτήσουν, γιατί η αστυνομία δεν είχε μπει καν στον κόπο να το κάνει αυτό. Έχουμε φτάσει στο σημείο των απολογιών. Απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος. Αύριο συνεχίζουμε τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Θα προτείνει ο κ. Εισαγγελέας, αγορεύουν οι συνήγοροι και θα εκδοθεί η απόφαση. Πραγματικά υπήρχε κάτι που μπορούσαν να κάνουν οι κατηγορούμενοι για να αποφευθεί το να βρίσκονται σε αυτή τη θέση? Αυτό μακάρι να μπορούσα να τα απαντήσω, υπό την έννοια ότι εδώ και 6 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια δικογραφία που περισσότερο είναι αφήγημα, μυθιστονογράφημα. Ήταν σχεδόν σε όλα τυπική, κάναν ό,τι μπορούσαν, όλα τα υπόλοιπα δεν αφορούν τους κατηγορούμενους. Αφορούν αυτούς οι οποίοι συντάξαν τη δικογραφία.